εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών, όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους λύσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας καθίστε. Είμεθα και σήμερα πλησίον σας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και εν Χριστώ αδελφές, για να μιλήσουμε στην αγάπη σας και να αναπτύξουμε μερικά θέματα. Και όπως είχα προαναγγείλει, αν θυμούμε καλά, εδώ το είχα πει, θα αναφερθώ στα σημεία των καιρών, είχα πει. Άρα σωστά το θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι πού υπόσχομαι, τι να πω. Είναι σε διάφορα μέρη που κάνω ομιλίες, όπως τη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα, μια φορά το μήνα, θα μιλάω και στην Παναγία στο Μαρούσι, στην Παναγία Μαρουσίου. Με καλέσαν και εκεί να πηγαίνω. Λοιπόν, η αγάπη του Δεσπότη σας και των Πατέρων με παρακάλεσε να πηγαίνω και εκεί, ώστε να λέμε λίγα λόγια στους αδελφούς. Μια και είπαμε για τα σημεία λοιπόν των καιρών, είμαι στο 21ο κεφάλαιο του κατά Λουκά. Φυσικά, αν θυμάμαι καλά, και ο Ματθαίος αναφέρεται σε αυτό το θέμα των σημείων των καιρών, και πρέπει να είναι ή στο 24ο αυτός ή στο 25ο, και αναφέρει και αυτός τα σημεία και το τι μέλει να γίνει στο 24ο. Ας δούμε λίγα λόγια από το κατά Ματθαίον στο 24ο πρώτα και μετά να πάμε και στο κατά Λουκά. «Και εξελθών ο Ιησούς επορεύεται από του ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξε αυτό τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου βλέπετε ταύτα πάντα, αμή λέγω ημίν, ου μη αφεθεί ο δε λίθος επιλήθων οσού καταληθήσετε». Λέει, βγήκε ο Ιησούς και πορευότανε από το ιερό και τον πλησίασαν οι μαθηταί και του έδειχναν τα κτίσματα του ναού. Και ο Ιησούς του είπε, λέει, βλέπετε όλα αυτά, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, ούτε μία πέτρα πάνω από την άλλη. Για να δούμε ακριβώς το ίδιο πώς το περιγράφει ο Λουκάς.
Και την όν λεβόντων περί του ιερού, ότι λήθης καλής και αναθέμαση και κόσμητε, είπε, ταύτα αθεωρείτε, ελέψονται ημέρε, ενές ου καθεθήσετε λήθος επί λήθων, ως ου καταληθήσετε. Λέει, του δείχνανε βγαίνοντας από την εκκλησία, από το ιερό, το τι ωραίος είναι ο ναός και τι πολύτιμη λήθη έχουν τοποθετηθεί ώστε να τον κοσμούν το ναό. Και απάντησε ο Ιησούς ότι δεν θα μείνει μία πέτρα πάνω στην άλλη από όλα αυτά που βλέπετε. Καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήλθαν αυτού οι μαθητές κατηδίαν λέγοντες «Υπέ ημίν πότε ταύτα άστε, έστε και δει το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος». Και ενώ λέει πήγανε και καθίσανε στο όρος των ελαιών. Τώρα όσοι ξέρετε από Ιεροσόλυμα, εκεί που είναι σήμερα το τέμενος του Όμαρ με το χρυσό τρούλο, ακριβώς από δίπλα είναι η χρυσή πύλη, η κλειστή πύλη από όπου πέρασε ο Ιησούς καβάλα πάνω στο γαϊδουράκι και φώναζαν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτή η πύλη είναι κλεισμένη και γι' αυτό λέγεται ότι αυτή η πύλη θα ανοίξει μονάχα όταν έρθει ο βασιλεύς του Ισραήλ. Διότι ο Χριστός δεν ήταν τελικά ο βασιλιάς του Ισραήλ, αφού δεν ελευθέρωσε το Ισραήλ. Διότι θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι Εβραίοι, τον Μεσσία, τον Χριστό δηλαδή, τον θεωρούσαν ως επίγειο βασιλιά. Ως επίγειο βασιλιά τον θεωρούσαν. Και γι' αυτό και ο Ιωάννης τον ρώτησε, όταν αναλάβεις την εξουσία μπορείς να πάρεις εμένα στα δεξιά σου και τον αδελφό μου στα αριστερά σου. Δηλαδή να είμαστε οι εξαφορήτων. Αυτό τον ρώτησε. Και γυρίζει ο Χριστός και του λέει, ο κύλας τι λες. Δεν γνωρίζεις τι λες και τι μου ζητάς. Γιατί ο Χριστός μίλαγε περί βασιλείας του Θεού, ότι θα έλθει πάνω στη γη, όπως είναι εν ουρανό να έλθει και επί της γης. Αλλά δεν εννοούσε μια επίγεια βασιλεία, αυτό που εννοούσαν οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι όμως, ξεκινώντας από παρερμηνίες της Παλαιάς Διαθήκης, δεν ερμήνευσαν σωστά τις προφητείες. Αυτό είναι το λάθος τους. Και όταν δεν ερμηνεύεις σωστά μια προφητεία, φυσικά το αποτέλεσμα θα σε διαψεύσει. Είχαν δώσει λοιπόν την αίσθηση σε όλον τον λαό ότι έρχεται μεν ο Μεσσίας, πλησίασε ο καιρός. Εξού και θυμηθείτε στο πηγάδι του Ιακώβου, τον ερώτησε η Σαμαρίτιδα, η Αγία Φωτεινή. Αφού είπε τι είπε, του κάνει τελικά την ερώτηση. Θεωρώ ότι προφήτης είσαι. Για πες μου, έχω ακούσει ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας μας δηλαδή, έρχεται. Εσύ τι λες? Και εκεί της λέει, εγώ ημί ο Λαλώνηση. Είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτει ο Χριστός σε μια γυναίκα ότι αυτός είναι τελικά ο Μεσσίας. Δεν βγήκε να το πει δημόσια. Δεν βγήκε να το πει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Το είπε σε μια γυναίκα και μάλιστα πόρνη γυναίκα. Σε μια πόρνη. Απεκάλυψε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Περιμένα λοιπόν το Μεσσία πώς όμως? Τον αναμέναμε ως επίγειο βασιλέα που θα ελευθερώσει το Ισραήλ. Διότι το Ισραήλ μέχρι και 14 Μαΐου του 1948 ήταν και μέχρι το 67 με τον εξαήμερο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο
ήτανε καταπατούμενο υπό των εθνών. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Χριστός, το Ισραήλ δεν ήταν ελεύθερο, ήταν υποκατοχή των Ρωμαίων. Και μέχρι και τα Ιεροσόλυμα ήταν κάτω από κατοχή. Το ίδιο ήταν μέχρι το 1967 τα Ιεροσόλυμα. Τα Ιεροσόλυμα ήταν κάτω από την κατοχή διαφόρων εθνών. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτείτε τώρα, γυρίστε πίσω 2.000 χρόνια, του λένε οι μαθητές. Έτσι, μάλλον περιμέναν τις προφητείες οι διδάσκαλοι του Ισραήλ, πότε θα ελευθερωθεί το Ισραήλ και θα αποκτήσει δικό του βασιλιά. Γιατί τότε είχαν βασιλείς, δεν είχαν πρωθυπουργούς. Τα κράτη είχαν βασιλείς. Πότε θα αποκτήσει δικό του βασιλιά, ο οποίος και θα ελευθερώσει να πάψουν να είναι σκλάβοι. Διότι όλα τα χρόνια και πριν είχαν τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, δηλαδή ήταν εχμάλωτοι στους Βαβυλωνίους, ήταν στους διαφόρους εθνικότητες, στους Ρωμαίους. Μετά από τους Ρωμαίους κατεβήκαν οι Βυζαντινοί, εμείς δηλαδή, και πάλι ήταν κάτω από ελληνική κατοχή θα λέγαμε, γιατί είχαν φτάσει το Βυζάντιο μέχρι κάτω. Λοιπόν, μετά ήρθαν οι Τούρκοι, μετά πήγαν οι Πέρσες μάλλον πρώτα, μετά οι Τούρκοι και τελευταίοι ήταν οι Άγγλοι. Δηλαδή το Ισραήλ ήταν κάτω από την κατοχή των Άγγλων, όπως ήταν και η Κύπρος. Οπότε είναι πολύ λογικό να ρωτάνε και να περιμένουν τον Μεσσία, τον Χριστό, που σημαίνει ο εκλεκτός του Θεού που θα ελευθερώσει το Ισραήλ. Αυτό σημαίνει Μεσσίας. Μεσσίας είναι η λέξη Χριστός, που στα ελληνικά μεταφράζεται ο εκλεκτός από το Θεό, που αυτοί πιστεύουν ότι θα ελευθερώσει σαν βασιλέας τα Ιεροσόλυμα και το Ισραήλ. Οπότε γι' αυτό και οι μαθητές του λένε δεξιά και αριστερά όταν αναλάβεις αυτή την εξουσία. Λοιπόν, ζουν λοιπόν κάτω από αυτή την εποχή. Λέει λοιπόν τώρα ότι ενώ ήταν στην εκκλησία, και σας λέω δίπλα είναι η λεγόμενη χρυσή πύλη, η κεκλεισμένη πύλη, από κάτω αμέσως είναι ο χήμαρος των κέδρων, όπου είναι ο τάφος της Παναγίας και ο τάφος του Αβεσσαλών. Ακριβώς περνάμε το χήμαρο, είναι οι πρώτες ελιές που έγινε η προδοσία, και πάνω ανεβαίνουμε και είναι το όρος των ελαιών. Άρα είναι, εδώ είναι το όρος των ελαιών, ο χήμαρος των κέντρων, εδώ είναι ο τάφος μέσα στο χήμαρο της Παναγίας, εδώ είναι ο ναός του Σολομών, στην απέναντι πλευρά του ποταμιού θα λέγαμε, από την απέναντι πλευρά. Οπότε λέει, έφυγε από εδώ ο Ιησούς, πέρασε το χήμαρο των κέντρων και ανέβηκε στο όρος των ελαιών. Και τους λέει, τα βλέπετε όλα αυτά, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Πες μας λοιπόν, λέει, πότε θα γίνουν όλα αυτά όμως, και ποιο θα είναι το σημάδι που θα καταλάβουμε, τα σημεία, γι' αυτό τα λέμε σημεία των καιρών, που θα καταλάβουμε ότι έφτασε το τέλος του αιώνος, δηλαδή το τέλος του χρόνου της ζωής του ανθρώπου. Αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής, βλέπετε μύτης ημάς πλανής. Για να δούμε τι λέει και ο Λουκάς. Επιρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε ουν ταύτα έστε και τι το σημείον όταν μέλη ταύτα γίνεστε. Μας περιγράφει ακριβώς με τα ίδια λόγια περίπου, γιατί προσέξτε, γράφει ο Ματθαίος, γράφει και ο Λουκάς, έτσι, και προσπαθούν να θυμηθούν μετά από πολλά χρόνια. Δεν τα γράφανε εκείνη την ώρα, ούτε είχαν κασετόφωνο, ούτε είχαν βιντεοκάμερας.
και προσπαθούσαν να θυμηθούν μετά από χρόνια τι τους είχε πει ο Χριστός. Και γι' αυτό έχουμε και κάποια πράγματα. Ο ένας τα θυμάται και τα γράφει, ενώ ο άλλος δεν τα θυμάται και δεν τα γράφει. Ο καθένας ό,τι θυμάται. Ή θα έλεγα καλύτερα, όπως λέει η Αγία Γραφή, ό,τι το Άγιο Πνεύμα υπενθυμίζει στον καθένα. Αυτά και γράφει. Γιατί τώρα σκεφτείτε ότι ακούτε τη δική μου διδασκαλία και να έρθετε μετά από 60-70 χρόνια να σας πει στις 5 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου του 2017 τι σας είχε πει ο Γέροντας Νεκτάριος για τα σημεία των καιρών. Να σας ρωτήσει κανείς μετά από 40-50 χρόνια και να σας κάνει ερώτηση για να απαντήσετε γραπτός. Γιατί εδώ έχουμε γραπτή απάντηση, καταγράφουν τα γεγονότα. Άντε λοιπόν τώρα να θυμηθείς τι είπε ο Χριστός βγαίνοντας από το Ιερό για τα σημεία των καιρών. Ο δε είπε ο Ιησούς, βλέπετε μη πλανηθείτε, πολλοί γαρ ελέψονται επί το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και ότι ο καιρός ίγγηκε. Μίουν πορευθείτε ο πίσω αυτόν, λέει ο Λουκάς. Για να δούμε τι λέει όμως και ο Ματθαίος. Πολύ γαρα και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, βλέπετε μη τις ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς πλανήσουσι. Προσέξτε λέει γιατί θα έρθουν πολλοί που θα ισχυριστούν ότι αυτοί είναι οι σωτήρες, οι Μεσσίες. Προσέξτε μην πλανηθείτε από αυτούς. Και πράγματι στο διάβα των αιώνων δεν είναι λίγοι αυτοί που παρουσιάζονται ως σωτήρες της ανθρωπότητος ή παρουσιάστηκαν ως σωτήρες του Ισραήλ. Δεν είναι λίγοι από ό,τι αναφέρει η ιστορία. Μελίσετε δε ακούειν πολέμους και ακουάς πολέμου. Οράτε μη φροείστε, δι γαρ ταύτα γενέστε, αλλά ούπο εστί το τέλος. Για να δούμε ο Λουκάς. Ο Λουκάς μας λέει ότι πολλοί λέει θα έρθουνε, βλέπετε μην πλανηθείτε, διότι πολλοί ελέψονται το ονόματί μου. Ενώ ο Ματθαίος λέει πολλοί θα πούν ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Εδώ λέει ότι πολλοί θα έρθουν με το δικό μου το όνομα, του Μεσσία δηλαδή. Και ότι ήγηκε ο καιρός εγγύς, ότι ο καιρός πλησίασε, θα φωνάζουν, μην πάτε πίσω από αυτούς. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίες μην πτωηθείτε, δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλά ουκ ευθέως το τέλος. Τα ίδια λέει. Θα ακούσετε λέει τι, ακουάς πολέμων και πολέμους. Όλα τα αυτά λέει θα γίνουν, αλλά μη φοβηθείτε, διότι δεν θα έχει φτάσει ακόμα το τέλος. Λέει παρακάτω, εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λοιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα αρχή οδύνων. Αυτά θα είναι οι αρχές των οδύνων. Για να ακούσουμε. Όταν δε ακούσετε πολέμους και καταστασίες, μην το είστε. Δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλού και ευθέως το τέλος. Τότε έλεγε αυτής, εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Σεισμείτε μεγάλοι κατά τόπους και λοιμοί και λοιμοί έσονται. Φόβοι τράτε και σημεία που ουρανού μεγάλα έστε. Προδετού των πάντων επιβαλούσιν εφημάς. Τα σχήρας αυτών και διώξουσι παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς.
αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν το όνοματό σου. Μας περιγράφει και μας λέει ο Λουκάς ότι θα γίνουν σεισμοί πολύ μεγάλοι, πείνες και αρρώστιες, και ότι θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Εδώ θα λέγαμε ότι μας ομιλεί περί παγκοσμίων πολέμων, όχι περί τοπικών πολέμων. Το ένα κράτος, Ελλάδα, Τουρκία, τσακώθηκε, ή το Ισραήλ τσακώθηκε με την Αίγυπτο. Μιλάει έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία. Άρα εδώ προφητεύονται ότι δεν θα γίνει το τέλος πριν δείτε παγκοσμίους πολέμους. Δηλαδή το ένα κράτος να επιτίθεται στο άλλο. Η αλήθεια είναι ότι η γενιά μας και η προηγούμενη γενιά είδε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, είδε και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και κάλλιστα μπορούμε να πούμε ότι ήδη κάτω στη Μέση Ανατολή έχει ξεκινήσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και θεωρώ ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει εκεί κάτω, αδελφοί μου. Και να σας πω, και το έχω πει εδώ και χρόνια, όχι σήμερα, σήμερα το επαναλαμβάνω σε αυτό το ναό, εδώ και πολλά χρόνια, ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει εκεί κάτω. Γιατί? Διότι ο διεθνής σιωνισμός που εργάζεται, και η μασονία που εργάζεται για την έλευση του Αντιχρίστου, του Μεσσία δηλαδή, που θα πιστέψουν ότι αυτός είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ, που θα ελευθερώσει το Ισραήλ. Πιστεύουν αυτοί ότι έχουν ετοιμάσει τόσο την Ευρώπη, όσο και την Αμερική, την Αυστραλία, με προηγμένη τεχνολογία πλέον. Εδώ πλέον είναι τα κομπιούτερ, είναι όλα ηλεκτρονικά, τα πάντα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, και δεν μπορεί να κουνηθεί κουνούπι που δεν ξέρουν πλέον τι γίνεται. Εάν γίνει εδώ ένας τρίτος πάλι παγκόσμιος πόλεμος, όλη αυτή η σύγχρονη τεχνολογία θα καταστραφεί. Άρα είναι δυνατόν οι ίδιοι αυτό που ετοιμάζουν να το καταστρέψουν? Θα πάνε επομένως κάτω εκεί στην Αραπιά, στους Άραβες, να κάνουν ένα μεγάλο πόλεμο. Και γιατί να κάνουν μεγάλο πόλεμο? Διότι η προφητεία λέει: αναστήσω Δαβίδ, τη σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Θα αναστήσω το βασίλειο του Δαβίδ, λέει ο Θεός, το οποίο έχει πέσει, το οποίο γκρεμίστηκε και χάθηκε. Το Ισραήλ είδε μεγάλη δόξα, εξού και το αστέρι του Δαβίδ που έχουν στη σημαία τους, γι' αυτό έχουν το αστέρι του Δαβίδ. Πότε τον είδε αυτή? Επί βασιλέως Δαβίδ, που τα σύνορα του Ισραήλ επεκτάθηκαν πέρα και πέρα. Λέει, αυτά τα σύνορα θα τα αναστήσω, λέει ξανά ο Θεός. Και πώς θα γίνει αυτό? Εκεί τώρα είναι η Ορδανία, είναι η Συρία, είναι ο Λίβανος, παρακάτω Σαουδική Αραβία, πιο πέρα η Περσία. Τι θα γίνει με όλους αυτούς? Πώς θα γίνει το Ισραήλ να φτάσει εκεί κάτω? Μόνο με έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, που θα πέσουν και ατομικές βόμβες και θα εξολοθρεύσουν τους λαούς αυτούς, και θα αναγκαστούν οι αραβικές φυλές να τραβηχτούν στα βάθη της Ασίας, να φύγουν μέσα, θα αναγκαστούν να φύγουν. Οπότε οι Εβραίοι θα επεκταθούν σε όλη την περιοχή, και έτσι θα ξαναδημιουργηθεί το βασίλειο του Δαβίδ. Άρα ο τρίτος δεν μπορεί να γίνει στην Ευρώπη, ο τρίτος δεν μπορεί να γίνει στην Αμερική, ούτε στην Αυστραλία.
Τώρα πλέον θα γίνει εκεί κάτω. Και τότε, σκεφτείτε τώρα να πέφτουν πυρηνικά εκεί, τι θα γίνει. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν πέφτουν πυρηνικά. Εδώ έρχεται η σκόνη από την Αφρική. Έρχεται η σκόνη από την Αφρική, όταν φυσάει και τη βλέπουμε βρέχει και πέφτει πάνω στα αυτοκίνητα και στα σπίτια μας και κοκκινίζουν. Δεν θα φτάσει η πυρηνική ενέργεια από εκεί εδώ. Εδώ έρχεται από την Αφρική η σκόνη. Το Ισραήλ είναι πιο πάνω. Δεν θα φτάσουν εδώ. Και ήδη από τις βόμβες που πέφτουν και τώρα και από τους πολέμους που γίνονται κάτω και στη Συρία, στο πίσω μέρος του Κουρδιστάν, σε όλα αυτά τα μέρη που γίνονται εδώ και 5-6 χρόνια πόλεμοι, το αποτέλεσμα είναι ότι η ραδιενέργεια αυτή έρχεται και έχει φτάσει και στην Ελλάδα και γι' αυτό δεν βρέχει. Έχει αλλοιωθεί ο καιρός. Θυμηθείτε ότι σταμάτησε να ξαναβρέχει όταν έγινε το Τσέρνομπιλ. Θυμηθείτε το. Όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, δείτε μετά πόσο καιρό ξαναέβρεξε. Καλές βροχές. Εγώ θυμάμαι κάτω στο μοναστήρι, το 84, το 85, έβρεχε τέτοια περίοδο και το καλοκαίρι, παρακαλώ. Και το καλοκαίρι. Μέρα παραμέρα. Και το θυμάμαι γιατί. Διότι δεν είχαμε τσιμέντο κάτω και κόβαμε τις φτέρες από τα χτήματα. Διότι πατάγαμε στα χώματα και σηκώνε το παπούτσι μας ένα τόνο λάσπη. Και μετά σιγά σιγά ρίξαμε γαρμπίλι πάνω στο χώμα και σιγά σιγά μετά βάλαμε το τσιμέντο και έχουμε μείνει με το τσιμέντο τώρα. Τότε λοιπόν σταμάτησε με το Τσέρνομπιλ να βρέχει. Δηλαδή θα άρχισε όλο το καλοκαίρι μια-δυο βροχές. Τίποτα. Και άρχισε να φθεί ο χειμώνας. Το ίδιο έγινε όταν οι Αμερικάνοι χτύπησαν τη Σερβία αργότερα. Πάλι ενώ είχε ξεκινήσει, άντε και είχαμε αρχίσει να βρέχει, και το ξέρω και πολύ καλά γιατί οργώνουμε τον Οκτώβριο εμείς. Βάζουμε το τρακτέρ και οργώνουμε τα χωράφια για να βγει φαγητό για τα ζώα. Τα πρόβατά μας, τα λογά μας, τα γαϊδούρια. Και δεν βρέχει. Και ζητάμε τη βροχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και τώρα ακόμα δεν έχουμε οργώσει. Δεν έχει βρέξει. Δεν έχει βρέξει. Και οι ελιές πλέον γίνανε, από ό,τι βλέπω όσοι έχουν ελιές, γιατί εμείς δεν έχουμε ελιές, έχουν γίνει οι ελιές τους σταφίδα. Σταφίδα έγινε η ελιά. Το ίδιο ξαναέγινε την περίοδο του πολέμου με τους Σέρβους. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχαμε τότε. Άρα λοιπόν και τότε θα επηρεάσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θα επηρεάσει και την Ελλάδα και όλες τις χώρες των Βαλκανίων και ίσως και την Ευρώπη. Και γι' αυτό λέει ο Κοσμάς ο Εντολός, αν πιάσει ο πόλεμος από κάτω, λίγα δεινά θα πάθετε. Αν πιάσει από πάνω, ουέ και λιμονό σας θα καταστραφείτε. Αν πιάσει από πάνω, από βορρά. Αν πιάσει λέει από κάτω, αλλά ως φαίνονται και δείχνουν τα πράγματα, θα πιάσει από κάτω. Λοιπόν, πάντα δε ταύτα αρχέ των οδύνων. Και τότε λέει θα σας παραδώσουν σε θλίψη, θα σας σκοτώσουν και θα είστε μισούμενοι από πάντων δια το όνομά μου. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσωση και μισήσου συναλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε εγκερθίσονται και πλανήσωση πολλού. Και δια τότε πληθυθύνε την ανομία ψυγή σε τι αγάπη το πολλών. Ο δε υπομείνα ει τέλο ούτω σωθήσεται.
και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνηση, και τότε ήξει το τέλος. Όταν δε είδετε το βδέλυγμα της ερυπώσεως, το ρηθένδια Δανιήλ του προφήτου, εστός εν τόπο Αγίου, ο αναγιγνώσκων νοήτο, τότε οι εν τη Ιουδαία φυγέτασαν εις τα όρη. Για να δούμε τι λέει πάνω σε αυτό και ο Λουκάς. Θα γίνουν, είπε, σεισμοί και αυτός πολύ μεγάλα, και φόβητρα και σημεία που ουρανή μεγάλα έστε. Δηλαδή και στον ουρανό θα γίνονται σημεία τρομερά. Δηλαδή τι, αερομαχίες, αεροπλάνα, θα βλέπουμε τις βόμβες να πέφτουν. Τώρα που έχουν άλλα μηχανήματα θα δημιουργήσουν τυχόν. Είδατε, μπορεί να δημιουργήσουν οπτασίες. Δηλαδή να δημιουργήσουν αγγέλους. Έχουν κάτι μηχανήματα τώρα, με τα λέιζερ, που μπορούν να σου κάνουν στον αέρα, στον ουρανό, να σου παρουσιάσουν την Παναγία, να σου εμφανίσουν τον Χριστό, να σου εμφανίσουν αγγέλους, ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν. Και να είναι ζωντανοί όλοι αυτοί. Και να είναι ζωντανά όλα αυτά. Ποιος ξέρει εδώ τι βλέπουν και τι εννοούσε ο Χριστός, ότι θα δούμε και σημεία, λέει, και τέρατα να γίνονται στον ουρανό. Και τότε, λέει, θα επιβάλλουσε εφημάς τα σκύρας αυτών και διώξουση, παραδίδονται στις συναγωγάς και φυλακές αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον. Θες Θεούν τας καρδίας ημών μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ δε δώσω ημίν στόμα και σοφίαν οι ουδινήσονται αντιπίν ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι. Και εδώ μιλάει ο Λουκάς ότι θα προηγηθεί και θα γίνει εκείνη την εποχή ένας πολύ μεγάλος διωγμός εναντίον όλων των χριστιανών. Πολύ μεγάλος διωγμός. Ήδη ο χριστιανισμός έχει δεχτεί διωγμός. Και ήδη βλέπουμε ότι οι τσιχαντζιστές από εκεί, οι μουσουλμάνοι, βλέπετε το τι έχουν κάνει σε όλα τα κράτη που είναι στη Μέση Ανατολή. Πώς κυνηγάνε και γκρεμίζουν εκκλησίες και εκδιώκουν τους χριστιανούς. Και αν υπολογίσουμε το κύμα των μουσουλμάνων που έχει εισβάλει Ελλάδα και Ευρώπη και Αμερική και σε άλλες χώρες, μπορείτε να καταλάβετε ότι αν όλοι αυτοί πάρουν γραμμή, τι γραμμή να πάρουν, ότι εξολοθρεύστε τους χριστιανούς. Όποιος χριστιανός δεν γίνεται μουσουλμάνος, σφάχτε τον πάλι. Σφάχτε τον. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο το ότι αφήνονται τα καραβάνια όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι και περνούν μέσα στα κράτη μας. Για να δημιουργηθεί διωγμός κατά των χριστιανών, με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει. Με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει, όπως πρέπει για να αναστηθεί το κράτος του Ισραήλ. Δεν πρόκειται η Συρία να κάνει πίσω. Δεν πρόκειται η Ιορδανία και ο βασιλιάς της να κάνει πίσω. Δεν πρόκειται η Αίγυπτος να κάνει πίσω. Δεν πρόκειται οι αραβικές χώρες και τα Εμιράτα να κάνουν πίσω. Το αντίθετο λένε, ότι κάνει και ξεσηκωθεί σε Ισραήλ, σου φτάνουν μέχρι εκεί, μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό τα σύνορα. Όλα, λέει, τα μουσουλμανικά κράτη που είμαστε γύρω σου, θα σου επιτεθούμε και θα σε διαλύσουμε. Και θα σε διαλύσουμε. Όσοι το είπαν αυτό όμως, δείτε τι έπαθαν. Είχαν την τύχη του Καντάφη. Όσοι είχαν κάνει αυτές τις δηλώσεις ότι θα διαλύσουμε το Ισραήλ σε περίπτωση που επεκτείνει τα σύνορα,
Αυτοί είχαν όλοι μαζί με τον Καντάφη την ίδια τύχη. Η Αμερική τους τέλειωσε. Η Αμερική τους τέλειωσε. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η προφητεία πρέπει να εκπληρωθεί. Πρέπει να αναστηθούν τα σύνορα που είχε το βασίλειο του Ισραήλ, πότε, την εποχή που ήταν βασιλέας ο Δαβίδ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εάν γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος εκεί και θα χτυπήσουν οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι εκεί, η μασονία και ο σιωνισμός δουλεύει, όπως ξέρετε, από χρόνια παντού. Οι περισσότεροι από αυτούς που κυβερνάνε είναι επιθύμια όργανά τους. Είτε μασόνοι, είτε Εβραίοι, είτε είναι σιωνιστές, έχουν πιάσει τα πόστα. Δεν είναι τυχαία. Δεν είδατε και ο Τραμπ ακόμα που είναι η Χίλαρη, ήταν Εβραία που διεκδικούσε την έδρα της Αμερικής. Ο Τραμπ, η κόρη του, έχει πάρει Εβραίο. Και είδατε, πήγε αμέσως στο Ισραήλ. Και είπε ότι όποιος πειράξει το Ισραήλ, εμένα το εγγόνι μου είναι Εβραιόπουλο. Γιατί και η κόρη μου, λέει, έγινε Εβραία. Το είπε ο ίδιος ο Τραμπ. Επομένως το Ισραήλ είναι και για μένα πατρίδα μου. Γιατί είναι εκεί το εγγόνι μου. Όποιος τολμήσει και το πειράξει, χτυπάει εμένα και η Αμερική θα τα αποδώσει. Και γι' αυτό από τα πρώτα ταξίδια του που έκανε ο Τραμπ ήταν στο Ισραήλ. Και το γαμπρό του τον έχει μέχρι σήμερα ιδιαίτερο σύμβουλο μέσα στο Λευκό Οίκο. Ιδιαίτερο σύμβουλο. Και έχει ανοιχτή πόρτα καθημερινά και τηλέφωνα με το Ισραήλ. Παντού έχουν φροντίσει να είναι και στα άλλα κράτη. Μην πιάσω ένα-ένα τα ονόματα. Άμα δείτε ένα-ένα τα ονόματα, θα δείτε πώς είναι Εβραίοι και στα άλλα κράτη. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα. Θα δείτε πόσοι έχουν εβραϊκή καταγωγή. Δεν είναι κακό το ότι οι άνθρωποι Εβραίοι, δεν το λέω από πλευράς ρατσιστικής. Όχι. Μπράβο τους που το πετυχαίνουν. Μακάρι να ήταν Έλληνες και να κυβερνούσαμε εμείς. Μπράβο στην εξυπνάδα τους που το πετυχαίνουν εκείνοι. Εγώ το θαυμάζω αυτό, δεν το κατηγορώ. Μακάρι και εμείς να μπορούσαμε να προωθήσουμε στην Αμερική Έλληνα. Μακάρι να μπορούσαμε να προωθήσουμε και στη Γαλλία. Ανθρώπους που είναι Έλληνες και είναι γεννημένοι εκεί. Το ίδιο και στη Γερμανία. Τόσο ελληνισμό έχουμε. Μακάρι να βγάζαμε κι εμείς υπουργούς, πρωθυπουργούς. Οι Εβραίοι το πετυχαίνουν όμως. Έχουν πολύ καλή οργάνωση και μπράβο τους. Δεν το λέω λοιπόν από ρατσιστικής πλευράς. Αλλά θα δείτε, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε γιατί θα υποστηρίξουν το Ισραήλ. Γιατί θα υποστηρίξουν το Ισραήλ. Γιατί ο ένας έχει το εγγόνι του, ο άλλος κατάγεται από εκεί, ο άλλος είναι η μάνα του, ο άλλος είναι ο αδελφός του, είναι ο ίδιος. Και γι' αυτό βλέπετε το Ισραήλ, χωρίς να είναι ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να είναι ευρωπαϊκή, παίρνει, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, και ευρωπαϊκά κονδύλια. Τραγουδάει στη Eurovision, χωρίς να είναι ευρωπαϊκή χώρα. Η Eurovision είναι μόνο για τις χώρες της Ευρώπης. Παίζει στο Ευρωμπάσκετ, το Ισραήλ. Σε όλα τα αθλήματα είναι μέσα. Αφού δεν είσαι Ευρώπη, πώς παίζεις? Είσαι ασιατική χώρα. Είσαι ασιατική. Πώς το πετυχαίνεις αυτό και το κάνεις? Γιατί συμφωνούν οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί και σπρώχνουν τα θέματα και προωθείται το Ισραήλ. Και επαναλαμβάνω, μπράβο τους που το κάνουν. Εμείς έχουμε τη διχόνοια και άμα δούμε έναν Έλληνα να ανεβαίνει, κοιτάμε μόνοι μας πώς θα τον ρίξουμε.
Και το ξέρετε το ανέκδοτο, έτσι. Να σας το πω και να σταματήσω. Να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Λοιπόν, λέει λοιπόν, πέθανε κάποιος και πήγε στην κόλαση. Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, διάλεξε ποιο καζάνι θέλεις. Κοιτάει ένα καζάνι, λέει, βλέπει απ' έξω εκατομμύρια δαίμονες να φυλάνε οπλισμένοι το καζάνι. Λέει, ποιοι είναι εδώ μέσα? Τι να σου πω, λέει, εδώ μέσα είναι μια υπερδύναμη. Λέει, ποιος είναι εδώ μέσα? Οι Εβραίοι, λέει, είναι σε αυτό το καζάνι. Λέει, γιατί? Γιατί αυτοί ανά πάσα στιγμή, όπως είναι ενωμένοι όλοι μαζί, ένα μπουμ θα κάνουν από το καζάνι και θα πεταχτούν έξω από την κόλαση. Οπότε πρέπει να έχουμε ισχυρή δύναμη απ' έξω, ώστε η αστυνομία και ο στρατός θα τους ξαναχώσει μέσα στο καζάνι. Πάει παραπέρα, βλέπει λιγότερους. Λέει, εδώ ποιοι είναι? Α, εδώ είναι φίλοι των Εβραίων. Ποιοι είναι? Οι Αμερικάνοι, λέει. Ήταν λιγότερος στρατός απ' έξω. Πολύ στρατός, λέει, και εδώ δεν μ' αρέσει. Μη με βάλεις, λέει, με αυτούς. Πάει παραπέρα, η Γαλλία, το καζάνι της Αγγλίας, το καζάνι της Ελβετίας, το καζάνι το ένα, το καζάνι το άλλο. Και όλο λιγόστευαν. Φτάνει και σε ένα καζάνι, δεν υπάρχει κανένας στρατιώτης απ' έξω. Ούτε ένας αστυνομικός. Γεμάτο το καζάνι από κόσμο όμως μέσα. Λέει, ποιοι είναι εκεί μέσα? Λέει, εκεί μέσα είναι οι Έλληνες. Έλληνες, λέει, είναι εκεί μέσα. Και δεν φοβόσαστε, λέει, μην πεταχτούν οι Έλληνες με το μυαλό που έχουν, με τέτοια ευφυΐα. Μην οργανωθούν και πεταχτούν έξω από το καζάνι και δεν έχετε ούτε έναν να τους ξαναβάλει μέσα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, λέει. Μόλις πάει κάποιος να βγει, τον ξανατραβάνε οι ίδιοι μέσα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ένας, λέει, αν πάει να βγει, τον ξανατραβάνε οι ίδιοι μέσα στο καζάνι. Θυμηθείτε το αρχιεπισκόπου του Μακαριστού Χριστόδουλου, το ανέκδοτο, να ψοφήσει και η είδα του γείτονα. Θα συνεχίσουμε, αδέρφια μου, πάνω στο ίδιο θέμα, την επόμενη φορά που θα είναι στις 9 Δεκεμβρίου. 9 Δεκεμβρίου λοιπόν θα συναντηθούμε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε τα σημεία των καιρών. Όλοι μαζί. Μαζί δυνατά το διευχόν, όλοι μαζί, διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.